Ναι, θα ρωτάω, φαντάζομαι, αυτά που θέλω εγώ. Να απαντήσω λοιπόν και εγώ ότι δηλαδή, υπάρχει, δεν συνηθίζεται, υπάρχει πράγματι... Κύριε Πρόεδρε, δεν συνηθίζεται οι δημοσιογράφοι να κάνουν ερωτήσεις πάσες. Δηλαδή, ερώτηση. Σας απαντώ λοιπόν. Πόσο χαρούμενος είστε, κύριε Πρόεδρε, που έρχονται στελέχη στο κόμμα σας. Νομίζω ότι εάν θέλετε η τέτοια παρουσία συνέντευξη, του Θανάση του Γιαννόπουλου, δεν θα την έχετε σήμερα. Σας λέω λοιπόν για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι πράγματι υπάρχουν κάποιοι. Κύριε Πρόεδρε, για τους δικούς τους λόγους. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω ευχαρίστως. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω ο Γιάννης Πολίτης αμέσως. Αμέσως και πολίτη. Αυτοί που φεύγουν, γιατί πράγματι υπάρχουν διαφωνίες, και αυτοί που έρχονται. Και έρχονται πολλοί. Πάμε στον Νότσο Μαριά. Καταρχήν, ο Νότσο Μαριά είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες ως ανεξάρτητος Έλληνες. Πράγματι, κατεβήκαμε σαν συνασπισμένους κομμάτων. Το Άρμα Πολιτών του Γιάννη του Δημαρά, η Πυρίκαυσος Ελλάδα του κ. Ζουράρη και άλλα κινήματα εκτός τους αντιμνημονικούς πολίτες, διότι επέλεξε ο Νότσο Μαριά να κατέβει ως ανεξάρτητος Έλληνες σε ευρωεκλογές. Άρα, εξελέγει με τους ανεξάρτητους Έλληνες, στηρίχθηκε από τις συντονιστικές επιτροπές των ανεξάρτητων Ελλήνων και αν αδικεί κάποιος αυτή τη στιγμή δεν είναι εμένα, είναι αυτούς που τον στηρίξανε. Το άδικο νου κυβουλογείται. Ελπίζω να μείνει και χαριστία. Δεν θεωρώ όμως. Κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε λίγο διάλογο. Αμέσως. Να κάνουμε λίγο διάλογο. Αν μου επιτρέψετε να τελειώσω, να σας ακούσουμε πολύ προσοχή. Υπάρχει όμως ένα θέμα σοβαρό. Διολίσθηση προς το μνημόνιο δεν υπάρχει από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εάν ψηφίσαμε τις 100 δόσεις. Είναι γιατί εμείς θέλαμε να δείξουμε ξεκάθαρα ότι διαφωνούμε με τις 100 δόσεις που πράγματι δεν εξυπηρετούν το σύνολο των πολιτών, όμως έστω και ένα βήμα που δίνει... Ναι, αλλά ο ίδιος νόμος είχε και την επέκταση της έκτακτης εισφοράς. Είπαμε όχι για την έκτακτη εισφορά. Αρνηθήκαμε την έκτακτη εισφορά και είπαμε ότι για τις 100 δόσεις συμφωνούμε. Αυτή ήταν η διαφωνία που είδε ο κ. Μαριάς, δεν ξέρω να παρακολούσε τη συζήτηση. Διότι κάθε μέτρο που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση για να παρήνει έστω και έναν πολίτη, εμείς θα το στηρίξουμε. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε παντού. Ναι, αλλά ο κύριος Μαριάς, με συγχωρείτε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό, σας κατηγορεί και για κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Σας κατηγορεί ότι ψηφίσατε και. Ένα λεπτό. Ο κύριος Μαριάς λέει ότι ψηφίσατε και τον νόμο για την ελληνική ηθαγένεια που θα παίρνουν κάποιοι με 250.000 ευρώ να αγοράσουν ένα σπίτι στην Ελλάδα. Και σας κατηγορεί γι' αυτό. Το ψηφίσατε, λέει. Όχι, δεν είπε. Ψηφίσα... Αφού σε συνέντευξε, εμάς το είπε. Ότι ψήφισε, λέει, ένα νόμο, ψήφισε ένα νόμο οι ανεξάρτητοι Έλληνες για τις 250.000 ευρώ και κοστίζει, λέει, η ελληνική ηθαγένεια 250.000 ευρώ. Κύριε Χατζή, να σας πω κάτι. Αυτό το λέω και εγώ. Στο πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων, εμείς έχουμε συγκεκριμένη αναφορά και λέμε για να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα πρέπει να δίνεται και ελληνική ηθαγένεια. Μακάρι να έρθουν 100.000 Ρώσοι. 100.000 Ρώσοι να φέρουν από 500 χιλιάρικα να πάρουν ένα σπίτι, να κάνουν επένδυση στη χώρα μας και να τους δώσουν και χαρτιά να μένουν. Εάν είναι αυτό το οποίο αποτελεί διολίσθηση, δεν είναι αυτό που ενώσει ο κ. Μαριά. Κλείνω με το θέμα του κ. Μαριά για να τελειώνουμε ένα-ένα. Κλείνω με το θέμα του κ. Μαριά ως εξής και θα ακούσουν και οι πολίτες αμέσως. Εκεί που υπάρχει διαφωνία με τον κ. Μαριά και πράγματι δεν συμμετείχε στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Στην ημερίδα μάλλον του Ινστιτούτου, παρουσία Ρώσων από τη Δούμα, ήταν επειδή εκλήθη ο κύριος Φάρατς. Στην Ευρώπη υπάρχουμε πρόβλημα. Διότι χωρίς να είμαστε full member στους συντηρητικούς, ο κύριος Μαριάς έχει κάνει μια συμφωνία με τη δική μας σύμφωνη γνώμη για να συμμετέχει και ως αντιπρόεδρος αυτή τη στιγμή στους αντιφεντεραλιστές και συντηρητικούς. Η θέση του κυρίου Κάμερον στα εθνικά μας θέματα είναι αντίθετη προς την Ελλάδα. Και σε αυτό έχουμε κάθετη διαφωνία. Γι' αυτό το λόγο. Έχουμε ανοίξει την πόρτα της συνεννόησης. Και με τον κύριο Φάρατς, εγώ θα βρίσκομαι Τετάρτη στις Βρυξέλλες, θα συνεννοώ με τον κύριο Φάρατς και με τον Πέπε Γκρίλιο, όπου γίνεται μια προσπάθεια από τον Νότο. Και στα θέματα αυτά, οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είμαστε απόλυτοι. Για το συνέδριο, ας έρθουν να μιλήσουν όλοι. Η απόφαση είναι να ανοίξουμε τις πόρτες μας, όχι για τους ανεξάρτητους Έλληνες να μπουν στο ιερό, αλλά στη δημιουργία μεγάλου πατριωτικού και δημοκρατικού μετόπου, προκειμένου να έχουμε ένα τέτοιο ποσοστό που θα είμαστε οι ρυθμιστές και οι ηγητές του αύριο. Θα πάμε κύριε σε Πρόεδρε, μια πολύ μικρή Πολίτη, διακοπή. Ναι. Γιάννη Πολίτη, ναι, ναι. Με σένα θα ξεκινήσω αμέσως μετά και με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.